που υπάρχει στον τίτλο της ομιλίας είναι «Αμαρτία και αναμαρτησία», το οποίο είναι ένα πολύ γενικό θέμα. Εγώ θα το εξειδικεύσω σε ένα δίπολο, το δίπολο ειδονής και οδύνης, ειδονής και πόνου, που συνδέεται με την αμαρτωλότητα του ανθρώπου και που αποτελεί ένα δεδομένο που σφραγίζει την ανθρώπινη ζωή. Γιατί όλοι μας καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση της ειδονής και με το γεγονός του πόνου. Το φαινόμενο είναι πανανθρώπινο, διαχρονικό και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον έχει απασχολήσει. Αν όχι θεωρητικά, τουλάχιστον πρακτικά. Και αυτό, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, έχει να κάνει και σύμφωνα και με πολλές άλλες διδασκαλίες, με το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι έτσι όπως θα τον θέλαμε. Είναι τραυματισμένος, είναι πονεμένος, είναι θνητός, είναι αδύναμος και ζει κατά κάποιο τρόπο παγιδευμένος σε μια κατάσταση με την οποία παλεύει. Οι σκέψεις που θα καταθέσω και τις οποίες μετά μπορούμε να συζητήσουμε, τις αντλώ κυρίως από τη σκέψη και τα συγγράμματα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, τον οποίο γνωρίζετε, ένας μοναχός, πατέρας της Εκκλησίας, του 7ου αιώνα, 580 γεννιέται, 662 πεθαίνει. Το γνωρίζουμε από την υπεράσπιση της διοθελητικής Χριστολογίας, της Χριστολογίας δηλαδή που αποδέχεται και υποστηρίζει την ύπαρξη και θείας και ανθρώπινης θέλησης στον Χριστό. Υποστήριξη εξαιτίας της οποίας ο Άγιος Μάξιμος εξορίστηκε, ακροτηριάστηκε και συνεπία του τον απεβίωσε, γι' αυτό και ονομάστηκε ομολογητής. Το έργο του βέβαια δεν είναι μόνο δογματικό, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ασκητικό έργο, έχει σπουδαία ασκητικά συγγράμματα, είναι ο συγγραφέας με τα μεγαλύτερα τμήματα, αποσπάσματα στη Φιλοκαλία, για παράδειγμα. Μεταξύ λοιπόν των άλλων θεμάτων τα οποία θίγει και το θέμα αυτό της σχέσης της ειδονής και του πόνου. Και βέβαια το πραγματεύεται σε διάφορα έργα του, στις ερωτήσεις προς θαλάσσιον και σε άλλα συγγράμματα. Και νομίζω θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε από εκεί που συνήθως ξεκινάει και αυτός, και είναι βέβαια η περιγραφή της αρχικής ιδεώδους κατάστασης του ανθρώπου και στη συνέχεια του πώς ο άνθρωπος έφτασε να είναι όπως τον γνωρίζουμε από την καθημερινή μας ζωή και εμπειρία εμείς σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με το πώς ήταν ο άνθρωπος αρχικά, όπως τον έφτιαξε και τον δημιούργησε ο Θεός, η ζωή του ανθρώπου ήταν θεοκεντρική και ο άνθρωπος είχε μία δυνατότητα, η οποία ήταν ενεργός ας πούμε, να χαίρεται την κοινωνία του με το Θεό και με τον άλλο άνθρωπο. Έτσι, μία πνευματική, θα λέγαμε, έφεση, η οποία του αποκόμιζε πνευματικές χαρές και ειδονές. Με την πτώση του ανθρώπου, όπως την περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως, συμβαίνει μία τεράστια μεταστροφή, υπαρξιακή μεταστροφή, μεταστροφή παύλα καταστροφή, υπαρξιακή του ανθρώπου. Διότι ενώ ο άνθρωπος μέχρι τότε ήταν προσανατολισμένος προς το Θεό, αφήνει στην άκρη το Θεό και προσανατολίζεται προς τον κόσμο και βέβαια προς τον εαυτό του. Θυμάστε την ιστορία από την Παλαιά Διαθήκη ότι τρώει από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, αποκτάει πια εμπειρία του κακού ο ίδιος, έτσι, και προσπαθεί να αντλήσει ευχαρίστηση, απόλαυση, νόημα ζωής και όλα τα συναφή, όχι πια μέσα από τη σχέση του με το Θεό, αλλά μέσα από τη σχέση του με τον κόσμο. Δηλαδή, ειδωλοποιεί τον κόσμο και περιθωριοποιεί το Θεό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αυτή η πνευματική έφεση της ειδονής που έχει ο άνθρωπος να στραφεί προς τα αισθητά και να αρχίσει ο άνθρωπος να ζει μια κατάσταση αντίθετη στη φύση του. Δηλαδή, ενώ ο άνθρωπος για να λειτουργήσει σωστά ως άνθρωπος πρέπει να είναι στραμμένος προς το Θεό, να έχει σχέσεις κοινωνίας και αγάπης με το Θεό και οποιαδήποτε αισθητή υλική εμπειρία του
που αναγνωρίζετε και το άνθρωπο έχει σώμα, δεν είναι άγγελος, έτσι, θα πρέπει να εντάσσετε μέσα στο πλαίσιο αυτής της σχέσης. Έτσι, λοιπόν, η σχέση αυτή με τον Θεό διαγράφεται και ο άνθρωπος υποτάσσει τις πνευματικές δυνάμεις της ψυχής του, τις αισθητές, τις αισθήσεις του και προσπαθεί να γεμίσει τον εαυτό του, έτσι, να γίνει Θεός όπως το είχε τάξει ο διάβολος με τον πειρασμό της ισοθεΐας εξαιτίας του οποίου ο άνθρωπος έπεσε. Προσπαθεί λοιπόν να γεμίσει την ψυχή του, να γεμίσει το πνεύμα του, το νου του, μέσα από τις ειδονές και τις απολαύσεις της ύλη, τις οποίες δοκιμάζει δια των αισθήσεων. Επομένως, ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο αποκτηνώνεται, θα λέγαμε. Πέφτει από ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής, που συμπεριλαμβάνει τις αισθήσεις και την υλική διάσταση της ζωής. Αλλά δεν τελειώνει εκεί. Αυτές εντάσσονται, ξαναλέω, στο πλαίσιο της σχέσης του με τον Θεό, μέσα από το οποίο ο άνθρωπος εφραίνεται ως άνθρωπος, δηλαδή και ψυχικά και πνευματικά. Έτσι. Οπότε, φεύγει από αυτό το πλαίσιο και πηγαίνει σε ένα άλλο πλαίσιο έτσι, υποταγής στην ύλη και στις αισθήσεις, υποταγής σε εφάμαρτες ειδονές, σε εμπαθείς ειδονές και κατά κάποιο τρόπο, με τον τρόπο αυτό αποκτηνώνεται. Γίνεται δούλος των αισθήσεων, υποδουλώνεται στον κόσμο, αποκόπτεται από το Θεό που είναι η πηγή της ζωής και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμπειρία του πόνου και του θανάτου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο κόσμος αυτός, όπως το γνωρίζουμε, είναι ένας κόσμος φθαρτός. Είναι ένας κόσμος στον οποίο η ειδονή και ο πόνος συνυπάρχουν. Είναι ένας κόσμος στον οποίο βασιλεύει η θνητότητα. Επομένως, όταν ο άνθρωπος εγκλωβίζεται σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, είναι επόμενο να εγκλωβιστεί σε αυτή τη διελκυστίνδα μεταξύ της ειδονής, της απόλαυσης από τη μια και του πόνου, της φθοράς και του θανάτου από την άλλη. Έτσι είναι η δομή αυτής της ζωής. Έτσι. Όσο λοιπόν επικοινωνούσε με τον Θεό, μετήχε στην αυθαρσία της Θείας Ζωής και μπορούσε να απολαμβάνει τον κόσμο, χωρίς όμως να μετέχει στη φθορά και στο θάνατο του κόσμου, που γεννιόνται από την επαφή ειδονή, έτσι. Δηλαδή, λειτουργούσαν οι αισθήσεις, λειτουργούσε το σώμα, ο άνθρωπος δεν είναι άγγελος, αλλά λειτουργούσε με έναν άλλο τρόπο όσο ο άνθρωπος δεν είχε διαρρήξει τη σχέση του με τον Θεό. Από τη στιγμή που τη διαρριγνύει και εγκλωβίζεται σε αυτόν τον κόσμο της φθοράς και του θανάτου, αρχίζει να λειτουργεί όπως περίπου τα μέλη του ζωικού βασιλείου και να υποτάσσεται σε αυτό το δίπολο της ειδονής και της οδύνης, στο οποίο ζούμε κι εμείς. Ζώντας λοιπόν ο άνθρωπος μέσα σε αυτή την κατάσταση, τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί να κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να απολαύσει την ειδονή και το άλλο είναι να αποφύγει την οδύνη. Αυτά τα δύο μάλιστα συνδέονται, γιατί όσο κανείς προσπαθεί, μάλλον προσπαθώντας κανείς να αποφύγει την οδύνη, καταφεύγει στις ειδονές. Ας πούμε, πεινάει, υποφέρει, καταφεύγει στο φαγητό, έτσι. Φοβάται τη φτώχεια, προσπαθεί να αποκτήσει πλούτο. Λοιπόν, η αποφυγή της οδύνης οδηγεί στην ειδονή. Η ειδονή όμως, όπως λέει ο Μάξιμος, είναι συμπεπλεγμένη με την οδύνη. Άρα όσο περισσότερο πέφτει επάνω στην οδύνη, τόσο αυξάνει στην ειδονή, τόσο περισσότερο αυξάνει και την οδύνη. Να πω ένα παράδειγμα που ίσως μας βοηθήσει να το καταλάβουμε αυτό. Όπως ένας ναυαγός, ας πούμε, έχει βουλιάξει το πλοίο και βρίσκεται σε μια βάρκα μέσα στο πέλαγος και προσπαθεί έτσι να βρει κάποια στεριά για να σωθεί, περνάνε μια-δύο-τρεις μέρες και διψάει. Και για να ανακουφίσει τη δίψα του, πίνει θαλασσίνο νερό. Και την ώρα που το πίνει νιώθει μια ευχαρίστηση γιατί ξεδιψάει, ας πούμε. Αλλά ξέρουμε ότι το μόνο πράγμα που δεν πρέπει να κάνει ο άνθρωπος αυτός είναι να πιει θαλασσινό νερό. Γιατί επειδή έχει αλάτι, σε ξεδιψάει μεν εκείνη την ώρα. Στην πραγματικότητα όμως αφυδατώνει περισσότερο από ότι αν δεν έπινε το νερό κανείς. Τον αφυδατώνει ακόμη πιο πολύ και τον οδηγεί γρηγορότερα στο θάνατο. Έτσι, νομίζω αυτό είναι ένα παράδειγμα που μπορούμε να καταλάβουμε. Ότι όσο κανείς βυθίζεται στην ειδονή, τόσο περισσότερο βιώνει την οδύνη. Το ένα συνδέεται και οδηγεί στο άλλο. Δίνει λοιπόν η ειδονή μια πρόσχερη απόλαυση, ευχαρίστηση και ανακούφιση, αλλά άμα δει κανείς τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματά της, συνδέονται άμεσα με την οδύνη.
Επομένως ο άνθρωπος ζει αποκομμένος από το Θεό, έχει εμπλακεί σε αυτό το φαύλο κύκλο της Οδύνης και της Ιδονής. Αυτή όμως η εμπλοκή τον απομακρύνει και από τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, τον κάνει να διαρρήξει τις σχέσεις του και με τους άλλους ανθρώπους. Διότι αυτή η φύλαυτη τάση του ανθρώπου, έτσι η φυλαυτία του να εξυπηρετεί τον εαυτό του, που τον οδηγεί στο να αυξάνει τις ειδονές που απολαμβάνει και να μειώνει τις οδύνες, τον φέρνει σε σύγκρουση με άλλους ανθρώπους. Έτσι, λέει ο Μάξιμος, γεννιόνται τα πάθη. Ας πούμε, γεννιόνται πάθη σαρκικά και γεννιόνται πάθη ψυχικά. Πάθη σαρκικά, η γαστριμαργία, η πορνεία, η φυλαργυρία. Αλλά και ψυχικά, ο θυμός, ότι μας ενοχλήσει ψυχικά, ας πούμε, μας στεναχωρήσει, μας προσβάλλει, ενεργοποιεί το θυμό, η καινοδοξία, η ειδονή που νιώθει κανείς εισαγωγικά όταν έλεγχουν σπουδαία γνώμη για εκείνον, η οποία όμως τελικά ταλαιπωρεί βασικά τον άνθρωπο. Μπορούμε, αν τη σκεφτούμε λίγο, να δούμε πολύ εύκολα πώς η ειδονή συνδέεται με την οδύνη. Η υπερηφάνεια, που πάλι είναι μια κατάσταση απελπισίας της ψυχής, έτσι, στην ουσία. Το μίσος για τους άλλους κτλ. Βρίσκεται λοιπόν ο άνθρωπος εγκλωβισμένος σε αυτή την κατάσταση, μέσα από την οποία υποφέρει και μέσα από την οποία διαρριγνύει τις σχέσεις του με τον Θεό, τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό του και με το γνήσιο εαυτό του. Ζώντας την κατάσταση αυτή, αντιμετωπίζει και δύο είδη πειρασμών. Όλοι οι πειρασμοί που αντιμετωπίζουμε εντάσσονται ή στη μία ή στην άλλη κατηγορία. Είναι οι ειδονικοί πειρασμοί και οι οδυνηροί πειρασμοί. Ποιοι είναι οι ειδονικοί πειρασμοί? Οι ειδονικοί πειρασμοί είναι οι πειρασμοί που μας οθούν στο να δοκιμάσουμε κάποια εφάμαρτη ειδονή. Έτσι. Όπως έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ, αυτού του είδους οι πειρασμοί υπάρχουν για να υποκύπτουμε. Εμείς βέβαια δεν το δεχόμαστε αυτό, εννοείται. Αλλά καταλαβαίνετε για τι είδους πειρασμών μιλάμε. Έτσι. Υπάρχουν όμως και οι οδυνηροί πειρασμοί, δηλαδή οι δοκιμασίες, οι ασθένειες, η φτώχεια, δηλαδή οι πειρασμοί, οι δυσκολίες που μας κάνουν να βιώνουμε την οδύνη. Τους πρώτους πειρασμούς ο Μάξιμος τους ονομάζει εκούσιους, δηλαδή είναι κάτι που το θέλουμε. Ο πειρασμός, ο ενίδωνος, μας έλκει, μας τραβάει, έτσι. Και χρειάζεται να κάνει αντίσταση κανείς αυτόν. Ο πειρασμός, ο οδυνηρός, είναι ακούσιος, δεν τον θέλουμε, δεν θέλουμε να πονάμε, δεν θέλουμε να αρρωστήσουμε, δεν θέλουμε να περάσουμε μια αποτυχία, μια δυσκολία οικονομική ή κάτι άλλο. Είναι ακούσιος, μας βρίσκει παρά τη θέλησή μας. Και αυτόν κανείς πρέπει να τον αντιμετωπίσει με την υπομονή και με την ελπίδα στο Θεό. Όλη η χριστιανική άσκηση εντάσσεται εδώ, δηλαδή στην αντίσταση στους ενίδωνους πειρασμούς και στην υπομονή απέναντι στους οδυνηρούς πειρασμούς. Το οποίο, γιατί γίνεται, θα το πω λίγο και παρακάτω, διότι αυτού του είδους η οδύνη την οποία βιώνει ο άνθρωπος όταν προσπαθεί να απολαύσει τις ειδονές, όταν έχει δολοποιήσει τον κόσμο, όταν προσπαθεί να βρει νόημα όχι μέσα από το Θεό αλλά μέσα από τον κόσμο, τον απολαμβάνει τελικά όμως, καταλήγει στην οδύνη και στο θάνατο. Αυτό είναι ένα σπουδαίο φάρμακο που μας έχει δώσει ο Θεός για να μας υπενθυμίζει το ποιοι πραγματικά είμαστε και ότι δεν θα βρούμε το πλήρωμα της ζωής μακριά από εκείνον, γιατί αυτό είναι αντίθετο στη φύση μας. Στη φύση μας είναι να απολαμβάνουμε εισαγωγικά τον κόσμο μέσα από τη σχέση μας με τον Θεό όμως. Όχι αυτονομημένοι με τον Θεό και έχοντας εστιάσει απόλυτα στον κόσμο. Μπαίνει λοιπόν αυτό το στοιχείο της φθοράς, του πόνου και του θανάτου σαν ένα κεντρί, το οποίο δεν αφήνει τον άνθρωπο να ταυτιστεί απόλυτα με τον κόσμο των σαρκικών ειδωρών, με την ύλη, να γίνει απόλυτα σαρκικός, γιατί αυτό το κεντρί του πόνου του θυμίζει ότι η πραγματική εφροσύνη της ψυχής δεν βρίσκεται εκεί, αλλά βρίσκεται αλλού. Η άσκηση είναι η εκούσια ανάληψη αυτής της οδύνης για να απεγκλωβίσει τον άνθρωπο από την εμπλοκή στον κόσμο της ειδονής που τελικά οδηγεί στη φθορά και το θάνατο. Λέει ο Μάξιμος ότι η ειδονή των αισθήσεων ή η αποφυγή της οδύνης, την οποία θα πρέπει να υπομείνουμε,
σε κάποιες περιπτώσεις, προξενεί λύπη στην ψυχή. Δηλαδή, τι μας λέει, ότι η ειδονή στην πραγματικότητα δεν συμβάλλει στην ευτυχία, αλλά στη δυστυχία του ανθρώπου. Μιλάμε πάντα για την εφάμαρτη ειδονή, έτσι, γιατί υπάρχουν και απλές φυσικές ειδονές. Εγώ, ας πούμε, τώρα διψάω, επειδή έχω μιλήσει πολλή ώρα, θα πιω λίγο νεράκι. Αυτό μου δημιουργεί μια ευχαρίστηση, γιατί διψούσα. Δεν μιλάμε για αυτού του είδους την ειδονή. Αυτή δεν είναι εφάμαρτη. Εάν όμως πάω απόψε το βράδυ και πιω τρία μπουκάλια κρασί, αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο το πράγμα και έχει άλλο τις συνέπειες, έτσι. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος προσπαθεί να αυξήσει τις ειδονές του, δεν ευτυχεί, αλλά δυστυχεί. Του δημιουργούν ψυχική λύπη, ψυχικό πόνο, που είναι πολύ μεγαλύτερος. Ή όταν αποφεύγει ή αντιδρά με ανυπομονησία, με αγανάκτηση, σε μια δοκιμασία, σε μια αρρώστια, σε έναν οδυνηρό πειρασμό, αυτό δεν τον βοηθάει να τον ξεπεράσει όμορφα και ειρηνικά κτλ., αλλά αυξάνει τον ψυχικό του πόνο. Άρα, η ειδονή των αισθήσεων αντίκειται στην ευφροσύνη της ψυχής. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ο Μάξιμος, όταν μιλάει για τη χαρά της ψυχής, χρησιμοποιεί τον όρο ευφροσύνη, χρησιμοποιεί και τον όρο ψυχικές ειδονές, αλλά συχνά χρησιμοποιεί τον όρο ευφροσύνη. Η ευφροσύνη, βέβαια, καταλαβαίνετε, για να έχεις ευφροσύνη πρέπει να είσαι εύφρον. Πρέπει να είσαι καλά στα μυαλά σου, δηλαδή. Δηλαδή να μην είσαι άφρον. Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα, εσέτη πολλά. Αναπαύου, φάγε, πιε, εφραίνου. Ο άφρον πλούσιος δεν μπορεί να εφρανθεί, γιατί δεν είναι εύφρον, είναι άφρον. Και η ψυχή δεν μπορεί να χορτάσει με τα πολλά αγαθά που κείνται, έτσι νομίζει, εσέτη πολλά. Λοιπόν, άλλο η σωματική ειδονή, άλλο η ψυχική ευφροσύνη. Ωραία, υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η παγίδευση του ανθρώπου, κατάληξη της οποίας είναι ο θάνατος. Δηλαδή, η οδύνη, ο πόνος, η φθορά έχουν την τελευταία λέξη. Η πορεία του ανθρώπου είναι διαγεγραμμένη. Η ζωή του κάθε ανθρώπου θα τελειώσει εκεί. Τώρα, πώς σπάμε αυτό το φαύλο κύκλο. Ωραία, κάναμε την περιγραφή, τη διάγνωση κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Τι γίνεται με τη θεραπεία. Για τη θεραπεία ο Μάξιμος μας στρέφει στη Χριστολογία, στο πρόσωπο του Χριστού. Και μας λέει πρώτα-πρώτα το εξής, ότι μας θυμίζει, ναι, να πω κάτι άλλο πρώτο φτάσω εδώ, ότι ο Μάξιμος βλέπει σε αυτή την οπτική και το θέμα της σεξουαλικότητας. Δηλαδή, λέει ότι η βασική πράξη μέσα από την οποία συλλαμβάνει το άνθρωπος, έρχεται στη ζωή, είναι η σεξουαλική πράξη, έτσι, μέσω της σεξουαλικής επικοινωνίας ενός άντρα με μια γυναίκα. Ωραία. Πρόκειται για μια ενίδωνη λοιπόν πράξη, η οποία μπορεί να μην είναι εφάμαρτη καθ' αυτήν, αλλά ζώντας στον κόσμο της πτωτικότητας, είναι και αυτή μολυσμένη από τον αμαρτωλό τρόπο με τον οποίο διενεργούνται όλα τα ανθρώπινα έργα. Και το φαγητό καθ' αυτό δεν είναι αμαρτωλό, αλλά στον κόσμο της πτωτικότητας μολύνεται από τη γαστριμαργία, από όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όπως λέει ο Αυγουστίνος, πολύ χαρακτηριστικά, η σεξουαλική ζωή μετά την πτώση είναι υποταγμένη ή μολυσμένη τουλάχιστον από την αμαρτία της λαγνίας. Είναι κάτι, λειτουργεί με μια εμπάθεια πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος λοιπόν, ήδη από τη σύλληψή του, που είναι ενίδωνη, ξαναλέω, παγιδεύεται σε αυτόν τον κύκλο της ειδονής και της οδύνης. Λοιπόν, με τον Χριστό όμως, έχουμε μια σύλληψη που είναι εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου. Δεν μπαίνει δηλαδή ο Χριστός σε αυτόν τον κύκλο, ήδη από τη σύλληψή του της ειδονής, αλλά επειδή είναι εκ Παρθένου η σύλληψή του, είναι άνευ ειδονής, και επειδή είναι εκ Πνεύματος Αγίου, είναι άνευ αμαρτίας. Άρα είναι ανίδωνη και αναμάρτητη. Επομένως, έτσι σπάει ο φαύλος κύκλος. Και ο Χριστός γεννιέται χωρίς ειδονή, χωρίς αμαρτία. Κληρονομεί όμως, εκουσίως, τη δική μας δυνατότητα να δοκιμάζουμε τις οδύνες και να πονάμε, η οποία δεν υπήρχε προπτωτικά. Την κληρονομή θα δείξουμε για ποιο λόγο. Ωραία. Μιλήσαμε λοιπόν για το πώς έρχεται ο Χριστός στη γη, πώς γίνεται άνθρωπος.
χωρίς ειδονή, χωρίς αμαρτία. Δεν αρκεί όμως αυτό, έπρεπε και όλη η ζωή του Χριστού να είναι απαλλαγμένη από την εφάμαρτη ειδονή και από την αμαρτία. Να είναι απαλλαγμένη από την επιδίωξη της αμαρτωλής ειδονής και από την επίσης εφάμαρτη αποφυγή της οδύνης. Γι' αυτό λοιπόν και ο Χριστός αντιμετωπίζει τους δύο τύπους των πειρασμών που αντιμετωπίζουμε και εμείς και στους οποίους αναφέρθηκα προηγουμένως. Αντιμετωπίζει πειρασμούς ενίδωμους και πειρασμούς επώδυνους, οδυνηρούς. Τους πρώτους πειρασμούς αντιμετωπίζει στην έρημο. Θυμάστε από τις διηγήσεις των συνοπτικών Ευαγγελίων ότι μετά τη βάπτισή του ο Χριστός οδηγείται υπό του πνεύματος ή στην έρημο πειραστήν υπό του διαβόλου. Εκεί νηστεύει, η νηστεία, η άσκηση, και αντιμετωπίζει τους τρεις πειρασμούς που μας έχουν καταγράψει οι συνοπτικοί. Αυτοί λοιπόν είναι ενίδωνοι πειρασμοί. Κάνε τις πέτρες ψωμιά για να φας. Έτσι, είναι κάτι που προξενεί ειδώνει. Ο Χριστός λέει όχι, γιατί ο άνθρωπος θα ζήσει και με τον Λόγο του Θεού. Και μετά οι υπόλοιποι πειρασμοί που έχουν να κάνουν με ειδονές σε επίπεδο ψυχικών παθών. Θα σου δώσω όλο τον κόσμο αν πες να μου προσκυνήσεις. Αν είσαι Υιός του Θεού, υπερηφάνεια, πέσε κάτω και θα στείλει αγγέλους να σε προστατεύσουν. Εκεί λοιπόν ο Χριστός αντιμετωπίζει επιτυχώς φυσικά αυτούς τους πειρασμούς, τους ενίδωνους. Αντιμετωπίζει αργότερα και τους οδυνηρούς πειρασμούς. Κατά τη διάρκεια της ζωής του έχει όλες αυτές τις επιθέσεις από τους Φαρισαίους, τις συκοφαντίες, τις διαβολές. Αποκορύφωμα των επώδυνων, των οδυνηρών πειρασμών φυσικά είναι η Γεθσημανή και ο Σταυρός. Έτσι, το Πάτερ, ή δυνατόν παρελθεί να πεμού το ποτήριο τούτο κτλ. Και εδώ ο Χριστός δεν αποφεύγει την οδύνη, τον πόνο που ο Θεός Πατέρας στείλει ο Χριστός να δοκιμάσει για τη σωτηρία μας, αλλά αναλαμβάνει τον πόνο αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν υπεύθυνος, γιατί δεν είχε διαπράξει κάποιο αμάρτημα. Αναλαμβάνει λοιπόν αυτό τον πόνο και παρόλο που είναι αναμάρτητος και εκτός αυτού του φαύλου κύκλου της ειδονής και της οδύνης, δέχεται χάρη της δική μας σωτηρίας να υπομείνει το σταυρό και το θάνατο. Ο θάνατος όμως αυτός του Χριστού είναι, όπως τον χαρακτηρίζει ο Μάξιμος, πρώτον άδικος, διότι δεν προηγήθηκε εμπάθεια ή αμαρτία. Έτσι, δεν αμάρτησε ο Χριστός για να πεθάνει, είναι αμάρτητος και όμως πεθαίνει. Άρα είναι άδικος, με την καλή έννοια, έτσι, και είναι και ανέτιος, γιατί δεν έχει προηγηθεί στη σύλληψη στη ζωή του Χριστού η δομή. Αυτό λοιπόν μεταμορφώνει το θάνατο, τον αλλάζει εσωτερικά. Από εκεί που ο θάνατος ήταν προϊόν συνέπεια της αμαρτίας, τώρα ο θάνατος γίνεται κατάκριση και ανέρεση της αμαρτίας. Επειδή λοιπόν ένας δίκαιος και αναμάρτητος άνθρωπος υπέστη έναν άδικο και ανέτιο θάνατο, με το θάνατο αυτό κατέκρινε την αμαρτία ως άδικη και την νίκησε, την ανέρεσε εσωτερικά. Σε αντίθεση προς τον Αδάμ, η ζωή του οποίου οδήγησε στο θάνατο. Στο Χριστό, ο θάνατος του οδηγεί στην αιώνια ζωή. Νικάει το θάνατο, σπάει το φαύλο κύκλο και ανοίγει τις πύλες της αυθαρσίας και της αιώνιας ζωής. Βέβαια, εδώ είναι το ερώτημα που τίθεται στον ασκητικό λόγο του Μαξίμου που μιλάει ένας γέροντας με ένα μαθητή και του λέει ο μαθητής: καλά όλα αυτά για τον Χριστό. Ο Χριστός όμως ήταν Θεός. Θεάνθρωπος. Εγώ όμως είμαι, λέει, άνθρωπος, δεν είμαι θεάνθρωπος και μυρίς πάθεση συμπεπλεγμένος. Είμαι. Ξέρετε τώρα πως είναι ο καθένας μας, δεν χρειάζεται περισσότερα. Άμα δεν μπορείτε να καταλάβετε τον καθένα μας, δείτε το διπλανό σας. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται με μένα, λέει. Λοιπόν, η απάντηση για το Μάξιμο έχει να κάνει με την άνευ ειδονής και εξαγίου πνεύματος, θυμηθείτε την εκπαρθένου γέννηση του Χριστού, με την άνευ ειδονής και εξαγίου πνεύματος γέννηση του βαπτίσματος. Το βάπτισμα για τον Άγιο Μάξιμο και γιατί είναι διδασκαλία της Εκκλησίας γενικότερα, είναι ένας θάνατος και μια νέα γέννηση, μια νέα ζωή, θυμάστε την τριπλή κατάδυση στην Κολυμβήθρα, έτσι. Λοιπόν, μέσα από την Κολυμβήθρα γεννιέται σε μια νέα ζωή ο βαπτιστής, μέσα από μια γέννηση η οποία δεν έχει να κάνει με την ειδονή και είναι εκ πνεύματος Αγίου, δεν έχει να κάνει με την αμαρτία, έτσι. Επομένως,
Ο άνθρωπος γεννιέται μέσα από αυτή τη νέα γέννηση, γίνεται μέλος της Εκκλησίας και στη συνέχεια έχει να κάνει, όπως και ο Χριστός, γεννιέται εκ Παρθένου και Πνεύματος Αγίου, και μετά έχει να κάνει τον αγώνα κατά των ενίδωνων και οδυνηρών επώδυνων πειρασμών, όπως και ο Χριστός. Να αντισταθεί στις αμαρτωλές ειδονές και να δείξει υπομονή και ελπίδα στις δοκιμασίες, τους πειρασμούς, τις αδικίες και τον πόνο με τον οποίο είναι συνυφασμένη αυτή εδώ η ζωή. Εδώ λοιπόν είναι και το νόημα της ασκήσεως που αναφέρθηκα προηγουμένως. Η άσκηση είναι η συμπόρευση του ανθρώπου με το σταυρωθέντα Χριστό, μέσα από την οποία συμπόρευση νεκρώνει πλήρως την αμαρτία εν τη σαρκή αυτού, και είναι μια ζωοποιός νέκρωση, γιατί τον μοιεί στην αιώνια ζωή που μας χαρίζει ο Κύριος με το Σταυρό και την Ανάστασή Του. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, όταν θα έρθει κάποια στιγμή ο θάνατος του χριστιανού, και οι χριστιανοί πεθαίνουν προφανώς, αυτός ο θάνατος δεν είναι κατάκριση για τις αμαρτίες μας, δεν είναι η συνέπεια των αμαρτιών μας, αλλά είναι κατάκριση των αμαρτιών μας. Είναι κατάκριση της αμαρτίας, όπως ήταν και ο θάνατος του Χριστού. Δεν είναι λοιπόν ένα χρέος που έχουμε να πληρώσουμε επειδή αμαρτήσαμε, εάν έχουμε παραμείνει πιστοί στις βαπτισματικές μας υποσχέσεις, αλλά είναι μια κατάκριση και ανέρεση της δικής μας αμαρτίας. Είναι δηλαδή ο θάνατός μας ενσωματωμένος, θα λέγαμε, στο θάνατο, στο ζωπίο θάνατο του ίδιου του Χριστού. Αυτά λοιπόν μας λέει ο Μάξιμος. Τελειώνω με μια παρατήρηση που φαίνεται να ξεφεύγει λίγο, αλλά δεν ξεφεύγει στην πραγματικότητα, ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος επενδύει πάρα πολύ πάνω στις αρχικές ειδονές. Και επενδύει όχι μόνο σε επίπεδο συμπεριφοράς, επενδύει και σε επίπεδο ιδεολογίας και ηθικής. Και θα ήθελα να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε μία από τις τρεις μεγάλες σχολές στον χώρο της ηθικής, που λέγεται οφελημισμός στα ελληνικά, τη μεταφράζουμε έτσι. Στα αγγλικά, ξεκίνησα από Άγγλους στοχαστές, λέγεται utilitarianism, το utility που είναι η ωφέλεια χρησιμότητα. Λοιπόν, οι τρεις μεγάλες σχολές στον χώρο της ηθικής είναι η δεοντολογία, δηλαδή ότι η ηθική πρέπει να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Η δεύτερη σχολή είναι η ηθική της αρετής, που λέει ότι ο άνθρωπος, η ηθική πρέπει να μας βοηθήσει να γίνουμε ενάρετοι άνθρωποι, να μας δείξει τι θα κάνουμε για να γίνουμε ενάρετοι και όχι τι πρέπει να πράξουμε στην Α ή στη Β περίπτωση. Υπάρχει και μια τρίτη σχολή που λέει ότι η ηθικότητα μιας πράξης κρίνεται από τις συνέπειές της. Έχει καλές συνέπειες ή έχει κακές συνέπειες. Το καλές ή το κακές όμως πώς το αξιολογεί, με βάση το αν αυξάνει την ειδονή ή τον πόνο. Δηλαδή μια πράξη η οποία... Λοιπόν, εισηγητής αυτής της θεωρίας είναι ο Bentham, έτσι, ο Jeremy Bentham. Λοιπόν, ένας Βρετανός, έτσι, στοχαστής. Του 18ου αιώνα, νομίζω. Λοιπόν, 17ου-18ου αιώνα. Ότι μια πράξη που αυξάνει την ειδονή είναι καλή. Μια πράξη που αυξάνει τον πόνο είναι κακή. Και ποιοι είναι κατά τον Bentham οι μεγάλοι εχθροί αυτής της ηθικής, που είναι η μόνη σωστή ηθική, λέει. Δεν υπάρχει, όλες οι άλλες ηθικές είναι εξωπραγματικές, λέει, γιατί το βασικό κίνητρο στη ζωή του ανθρώπου, λέει, είναι η επιδίωξη της ειδονής και αποφυγή του πόνου. Συμφωνεί, υποτρένει αυτή με το Μάξιμο. Εμείς όμως θέλουμε οι άνθρωποι να χαίρονται, να έχουν ειδονή, να μην έχουν πόνο. Άρα, οποιαδήποτε ανθρώπινη πράξη αυξάνει την ειδονή τη δική μου και των άλλων είναι καλή. Οποιαδήποτε αυξάνει τον πόνο το δικό μου και τον άλλον είναι κακή. Και λέει, ποιοι είναι οι δύο μεγάλοι εχθροί σε αυτή την ηθική, που είναι η μόνη ηθική, λέει, που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Λοιπόν, οι μεγάλοι εχθροί αυτή τη ηθική είναι πρώτον οι φιλόσοφοι και δεύτερον οι ασκητές. Είναι, λέει, οι φιλόσοφοι διότι αντιστέκονταν στις ειδονές εξαιτίας της ελπίδας. Ποιας ελπίδας? Ότι θα τους τιμήσουν οι άνθρωποι για το πόσο σπουδαίοι είναι, που μπορούν και λένε όχι στις σαρκικές απολαύσεις. Οι ασκητές όμως λένε χειρότεροι, γιατί αυτοί, λέει, αποφεύγουν τις ειδονές εξαιτίας του φόβου, όχι της ελπίδας, του φόβου. Έχουν δηλαδή χειρότερο κίνητρο, ποιου φόβου? Του φόβου απέναντι σε έναν κακό και εκδικητικό Θεό, ο οποίος, επειδή πέρασαν καλά σε αυτή τη ζωή, θα τους στείλει στην κόλαση, στην αιώνια ζωή.
Εδώ βλέπουμε μια δικανική και επιπόλαιη κατανόηση της χριστιανικής άσκησης και πιστεύω μια πάρα πολύ ρηχή ανάγνωση της ανθρώπινης ζωής. Αλλά περισσότερα από αυτού μπορούμε να πούμε στη συζήτηση. Επί την ευκαιρία να πω, υπάρχει ένα ενδιαφέρον βιβλίο στα ελληνικά πάνω σε αυτό το θέμα. Το είχε γράψει χρόνια πριν ο πατήρ Ευσέβιος Βίτης, «Η Δονή Οδύνη», εκδόσεις Ακρίτας. Το παλιό, πολύ παλιό βιβλίο. Αλλά καλό, είναι καλό. Είναι καλό βιβλίο. Είναι καλό. Αν το βρείτε, ρίξτε το μια ματιά. Αλλά νομίζω ο κεντρικός συγγραφέας που, αν θέλετε και να το διαβάσετε έτσι, από τις πηγές, είναι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Αλλά η ανάλυση στο βιβλίο είναι καλή, είναι αρκετά πολύ καλή. Όχι πλήρης νομίζω, αλλά πολύ καλή. Ισορροπημένη και βαθιά. Μάλιστα. Να δίνω εγώ τον λόγο, ναι. Ναι. Μακάρι, για ερώτηση περιμένουμε. Ναι. Ποια είναι η διαφορά, τι είναι ο μάθος και πώς είναι το δουλειο. Δηλαδή, ο άνθρωπος γιατί στρέφει το σκοφερό. Δεν θα κερδίσει κάτι. Και αυτό έχει να κάνει μια ευχαρίστηση τη ζωή. Τέλος πάντων, εσείς υπάρχει η φάμα από τη δουλειά τα πράγματα. Πώς μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε ακριβώς τα πάντα. Ναι. Γιατί για μένα ο παιδιά μην κερδίσει. Δηλαδή, πάλι παίρνω σε ένα επαγγελματικό που θα παίρνω. Ναι. Αλλιώς το αδικούμε πολύ, φαντάζομαι. Πώς? Αλλιώς το αδικούμε πολύ, φαντάζομαι. Ναι. Νομίζω δεν τον αδικούμε πολύ, ίσως τον αδικούμε λίγο. Γιατί νομίζω στη... Δεν το ξέρω καλά το έργο του, έτσι, αλλά από το λίγο που ξέρω, νομίζω ότι το στοιχείο του ιδονισμού είναι αρκετά ισχυρό στη σκέψη του. Και νομίζω στη σκέψη του κάνει και ένα άλλο μεγάλο λάθος. Το οποίο είναι πιο... Το ανέφερα προηγουμένως, ότι η επιδίωξη της ιδονής μας φαίνει σε σύγκρουση με τους άλλους ανθρώπους. Γιατί αυτό, γιατί να το έχεις εσύ και να μην το έχω εγώ. Αυτή την απόλαυση, γιατί να την έχεις εσύ και να μην την έχω εγώ. Αυτό το χρηματικό ποσό, γιατί να το έχει κοινωνία, γιατί να το έχει πατρίδα και να μην το πάρω εγώ κάτω από το τραπέζι. Επομένως, οι υποστηριχτές του ωφελημισμού που λένε ότι μια πράξη είναι καλή και ηθική όταν παράγει τη μεγαλύτερη δυνατή ευτυχία για το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων, προϋποθέτουν έναν ασκητή από πίσω, ο οποίος όταν θα πράξει κάτι, θα φροντίσει αυτή η πράξη να προσκομίσει τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, και όχι τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για τον εαυτό του εις βάρος των άλλων ανθρώπων. Αλλά γιατί εγώ να το κάνω όμως αυτό, όταν η ειδονή και η απόλαυση είναι το ιδεώδες μου και βάση αυτού έτσι, και να μην το κάνω για τον εαυτό μου. Αν το κάνω για τους άλλους, πρέπει να πει ότι θυσιάζω κάτι από τον εαυτό μου, χάριν των άλλων, χάριν των επόμενων γενναίων, αλλά γιατί να το κάνω. Και αν το κάνω, είμαι ασκητής εκείνη την ώρα, γιατί στερούμε ένα μέρος του πλούτου μου. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ούτως ώστε να προκληθεί αυτή η προσφορά όσο το δυνατόν μεγαλύτερης απόλαυσης σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Όσον αφορά το πρώτο μέλος του ερωτήματος, αυτό νομίζω που υπάρχει στο βάθος της σκέψης του Μαξίμου είναι το εξής, ότι ο άνθρωπος για να είναι ευτυχής θα πρέπει να απολαμβάνει τη ζωή ως άνθρωπος, όχι ως κτήνος. Έτσι. Ας πούμε, το φαγητό, έτσι, η σημαντικότερη μυστηριακή πράξη της Εκκλησίας μας είναι η Θεία Ευχαριστία. Αλλά είναι ένα γεύμα, η Θεία Ευχαριστία, το οποίο καταναλώνεται μέσα από σχέσεις αγάπης με το Θεό και με τον άλλο άνθρωπο. Είναι ένα μοίρασμα, έτσι, είναι κάτι που μας κάνει να μετέχουμε στην αιώνια ζωή, που ικανοποιεί δηλαδή το βαθύτερο πνευματικό πυρήνα του ανθρώπου. Που αν αυτός μην είναι ανικανοποίητος, όσο φαγητό και να φάει ο άνθρωπος, η ψυχή θα πονάει, γιατί η ψυχή θέλει κάτι άλλο. Όταν όμως φάει το φαγητό με έναν τρόπο που αναπαύει και την ψυχή, και αυτό γίνεται μόνο από μια σχέση αγάπης με το Θεό και με τον άλλο άνθρωπο, όπως ήταν ο άνθρωπος προπτωτικά,
θα απολαύσει και το φαγητό, θα χαρεί και η ψυχή. Και μάλιστα γίνεται κάτι που λέει και ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Τι λέει κάπου, λέει ότι δεν θυμάμαι που, γιατί το έχω διαβάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά μου είχε κάνει τόση εντύπωση και δεν μπορώ να θυμηθώ που είναι, αλλά το θυμάμαι. Ότι ένας που ζει ως χριστιανός απολαμβάνει και τις συντονές αυτού του κόσμου περισσότερο από ένα που δεν είναι χριστιανός. Έτσι, γιατί τις εντάσσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο αγάπης, ειρήνης και ανάπαυσης της ψυχής που απορρέει από το ότι η συνείδησή μας, ο εαυτός μας, βρίσκεται σε μια θετική σχέση με το Θεό, με το γνήσιο βάθος της ανθρωπιάς μας και με τον άλλο άνθρωπο. Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αισθητικές ειδονές πάβουν να είναι εφάμαρτες, πάβουν να είναι εγωκεντρικές, πάβουν να είναι απολυτοποιημένες, ειδωλοποιημένες και ο άνθρωπος στην πραγματικότητα τις απολαμβάνει πολύ περισσότερο γιατί λειτουργεί ως άνθρωπος. Όταν όμως αποκτηνώνεται και διαγράφει το πνευματικό εαυτό του και απολυτοποιεί τις αρχικές ή τις εφάμαρτες ψυχικές ειδονές, δηλαδή την καλλιέργεια των παθών, της καιροδοξίας κτλ., έτσι, τότε ο άνθρωπος στην πραγματικότητα υποφέρει για την ενεργή παραφύση, βιάζει τον εαυτό του, στρέφεται, γίνεται ο δίμιος του ίδιου του εαυτού. Οπότε ενώ πάει να βρει την ειδονή, στην πραγματικότητα, ναι, γεύεται μια ειδονή, αλλά η ειδονή αυτή είναι δηλητηριασμένη με δυσανάλογα μεγάλη οδύνη. Έτσι. Να πω ένα άλλο απλό παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος, ας πούμε, καυχάται συνέχεια, ναι, καυχισιάρης, ας πούμε, λέω ότι σπουδαιώσει, με λέει ψέματα, λέει υπερβολές. Εκείνη την ώρα, ναι, ίσως νιώθει μια ψευτοχαρά ότι εντυπωσιάζει, που κανένα δεν εντυπωσιάζει. Όλοι τον παίρνουν χαμπάρι και τον εκτίρουν, έτσι, εννοείται. Αλλά μέσα του όμως αυτό το πράγμα του δημιουργεί ταραχή, του δημιουργεί στενοχώρια. Γιατί είναι αυτού του είδους η γελοιότητα, είναι απάνθρωπη, είναι αντίθετη στην ανθρώπινη φύση, έτσι. Ο χερέκακος, ο οποίος χαίρεται όταν βλέπει να καταστρέφεται ο εχθρός του και συμβάλλει σε αυτή την καταστροφή, και αυτό είναι απάνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να δίνει αγάπη, όχι για να καταστρέφει και για να μισεί. Εκείνη την ώρα, ναι, η χερεκακή ικανοποιείται, αλλά τι μένει όμως μετά από αυτό? Μένει η δονή και ο πόνος της ψυχής, γιατί η ψυχή δεν είναι φτιαγμένη για να αναπαύεται σε αυτό. Όπως έλεγε το Επιτυλιανός, η ψυχή του ανθρώπου είναι φύση χριστιανή. Φύση με ψιλον γιώτα, από τη φύση τη χριστιανή. Και δεν μπορεί να απολαύσει τίποτε εάν δεν έχει μια υγιή σχέση με τον Θεό. Αυτό βέβαια είναι πολύ ανατρεπτικό για τον σύγχρονο πολιτισμό, αλλά πώς να το κάνουμε, έτσι είναι. Οπότε νομίζω, ναι, βέβαια εμείς ζώντας αυτή τη μεταπτωτική κατάσταση είναι δύσκολο να σκεφτούμε πώς διακρίνεται η εφάμαρτη ειδονή από την καλώς ενωμένη ειδονή. Μπορούμε λίγο να το καταλάβουμε όμως, έτσι. Σας είπα και το παράδειγμα με το νεράκι προηγουμένως. Και βέβαια η ευλογία της Εκκλησίας, ας πούμε, η Εκκλησία γιατί ευλογεί τη σχέση δύο ανθρώπων στο γάμο? Για να τους δώσει τη δυνατότητα να βιώσουν αυτή τη σχέση τους, όχι υποταγμένη, που έχει την υλική διάσταση και τη σεξουαλική και τα πάντα, αλλά να μην λειτουργήσει αυτό με τους νόμους της πτωτικότητας, που είναι η χρησιμοποίηση του άλλου για τη δική μου φιλαυτία, που είναι η σαρκολατρική αντιμετώπιση του άλλου ανθρώπου, το να το βλέπεις σαν ένα κομμάτι κρέας, ας πούμε, προς κατανάλωση. Έχει μέσα το θυσιαστικό χαρακτήρα, δηλαδή να μεταμορφώσει την κατάσταση της πτωτικότητας που μας παγιδεύει σε όλα αυτά τα βάσανα και μας ταλαιπωρεί, έτσι. Και πίνουμε το θαλασσινό νερό για να ξεδιψάσουμε, αλλά αυτό μας διψάει πιο πολύ και μας οδηγεί στο θάνατο, να το μεταμορφώσει και να μας κάνει να ξαναλειτουργήσουμε τα ίδια πράγματα με έναν άλλο τρόπο, σπάζοντας όσο γίνεται αυτό το κύκλο της ειδονής και της οδύνης. Όταν όμως δεν το κάνουμε αυτό, έτσι, τότε παρά τις προσπάθειές μας για να βρούμε χαρά και όλα τα λοιπά, βυθιζόμαστε όλο και περισσότερο σε αυτήν την κατάσταση της απόγνωσης. Έτσι. Και νομίζω αυτή η κατάσταση της απόγνωσης είναι κάτι που χαρακτηρίζει και τον πολιτισμό μας σε μεγάλο βαθμό, με τις καταθλίψεις του και με τα συναφή του. Είπα όσα περισσότερα μπορούσα. Δεν ξέρω αν απάντησα. Ο Βασίλης και μετά, ναι. Είπε πάντα για το. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπες. Το ζεύμα του Δονίου Σοδίνη, ότι ο άνθρωπος αναζητάει την Οδύνη, στην Οδύνη, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και συνεπάρχει το στοιχείο της Οδύνης. Αυτό όμως δεν μπορεί να το συναντάει κανείς και στην εξήτηση της πνευματικής ειδονής. Δεν έρχεται μετά Οδύνη. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι διαρκώς σε μια κατάσταση.
αίσθηση δονής, απόλαυσης και κάποια στιγμή σταματάει. Τι γίνεται, πώς το πράγμα εξηγείται. Ναι. Αυτό το επιτρέπει ο Θεός προφανώς, γιατί το Θεό, ναι, απόλυτη απόλαυση, ας πούμε, έτσι και πλήρης της εφροσύνης που απορρέει από τη σχέση με το Θεό, θα τη ζήσουμε στα έσχατα. Γιατί, πώς να το κάνουμε, η ζωή κοντά στο Θεό είναι η χαρά της ψυχής, η χαρά του ανθρώπου, είναι ο παράδεισος, αυτό είναι ο παράδεισος, έτσι. Όλοι οι άλλοι είναι ψεύτογο παράδεισο. Επειδή όμως δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί και βρισκόμαστε εν πορεία και αυτή η πορεία έχει στάδια πνευματικής εξέλιξης, ίσως οπισθοδρόμησης, καθυστέρησης, έχουμε τραύματα από τα πάθη μας και επίσης υπάρχει ο κίνδυνος η χαρά της πνευματικής ζωής τελικά να φτάσει να εξυπηρετεί τη φιλαυτία μας, δηλαδή η σχέση μας με τον Θεό να γίνει κάτι που εξυπηρετεί και πάλι μια εμπαθή φιλαυτία δική μας. Έτσι. Τι μου δίνει πιο μεγάλη χαρά, το σάντουιτς ή να πάω 10 λεφτά στον Ασπερινό. Δηλαδή, το ευτελίζω τώρα λίγο, αλλά ίσως καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο Θεός λοιπόν για να μας βοηθήσει να πάμε σε ένα στάδιο πέρα και από αυτό, σε μια πιο θυσιαστική στάση, ότι δηλαδή κάνω το καλό όχι για να απολαύσω, έτσι, αλλά επειδή είναι καλό. Όπως και ο Χριστός σταυρώθηκε, έτσι, γιατί αυτό ήταν η σωτηρία των άλλων. Δεν ήταν κάτι από το οποίο θα κέρδιζε, να το πω έτσι ο ίδιος. Για να μας μιλήσει λοιπόν ο Θεός σε αυτή την ανώτερη, ας πούμε, κατάσταση πνευματικής και ηθικής τελείωσης, επιτρέπει πολλές φορές αυτή την πνευματική ξηρασία. Την πνευματική ξηρασία, έτσι, η οποία όμως ακολουθείται τελικά από ακόμη μεγαλύτερη, έτσι, μετοχή στη ζωή του Θεού και στην εφροσύνη που αυτή συνεπάγεται. Με αποκορύφωμα βέβαια την πλήρη, ας πούμε, ανάκραση, έτσι, του ανθρώπου με το Θεό στα έσχατα. Ναι, και βέβαια η απώλεια αυτής της ειρήνης και της χάρης πολλές φορές οφείλεται και στην εμπάθεια του ανθρώπου. Όταν κανείς ξεχάσει το Θεό και κατά κάποιο τρόπο η θέρμη του πνευματική, ας πούμε, εξασθενήσει, αρχίζουν πάλι να αναφύονται από μέσα όλα αυτά τα επώδυνα πάθη της ψυχής και τα λοιπά. Βέβαια, η σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο που δεν μπορούμε έτσι πλήρως να το εξιχνιάσουμε, αλλά σίγουρα σε αυτή τη ζωή, επειδή είμαστε αμαρτωλοί και χρειαζόμαστε τον πόνο για να βγάλουμε από μέσα μας την πικρία, έτσι, των αισθήσεων. Ναι, και εδώ άλλωστε βρίσκεται και η άσκηση. Η άσκηση έχει πόνο μέσα. Έχει πόνο. Και η άσκηση δεν είναι μόνο η σωματική, ότι δεν θα φάω, δεν θα κοιμηθώ, ας πούμε, η εγκράτη, όλα αυτά. Η άσκηση έχει να κάνει με τη συγχωρητικότητα, έχει να κάνει με πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Με το να ανοιχθείς τον συνάνθρωπό σου, με το να υποχωρήσει, να κόψει το θέλημά σου. Και αυτό είναι οδυνηρό. Αλλά μέσα από αυτό μετέχει κανείς, ας πούμε, στο Σταυρό του Χριστού, όπως είπαμε, και σε μια ζωοποιό νέκρωση που τελικά μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Και τον καθιστά τελικά ικανό πλήρως να μετέχει στη ζωή του Θεού. Αλλά αυτό γίνεται κυρίως μετά το θάνατο, που είναι το αποφασιστικό τέλος αυτής της ζωής, στην οποία κυριαρχεί αυτό το δίπολο. Όσο βρισκόμαστε πρώτου θανάτου, από αυτή τη διπολικότητα δεν μπορούμε ποτέ να ξεφύγουμε πλήρως. Όταν όμως αρχίζουμε να ξεφεύγουμε από αυτήν ζώντας εν Θεό, τότε βαδίζουμε στην πορεία η οποία με το θάνατο και μετά από αυτόν οδηγεί στην αιώνια ζωή, έτσι, και στην απόλαυση της παρουσίας, της παρουσίας του Θεού. Οπότε ο θάνατος είναι μια ευεργεσία του ανθρώπου, αυτό που γράφει ήδη ο Αθανάσιος το 4ο αιώνα, ότι τον επέτρεψε ο Θεός για να μην γίνει αθάνατο το κακό. Για να δώσει δηλαδή ένα τέλος σε αυτή τη βασανιστική ανθρώπινη ζωή, που θα είναι βέβαια ένα τέλος και ταυτόχρονα μια αρχή των αιωνίων αγαθών. Όσο όμως βρισκόμαστε από αυτή την πλευρά, βιώνουμε και τα δύο. Και χρειάζεται για την
για την ανθρωποποίηση του ανθρώπου χρειάζεται, όπως είπα και πριν, η εγκράτεια στους ενίδωνους πειρασμούς και η υπομονή με την ελπίδα στο Θεό στους επώδυνους. Οι επώδυνοι είναι πολύ χειρότεροι. Πάλι το βλέπουμε στο Χριστό. Ο Χριστός αντιμετωπίζει τους ειδονικούς πειρασμούς στην έρημο γρήγορα και εύκολα. Αλλά και είναι και μόνος. Αλλά στη Γεθσημανή βλέπουμε να πέφτουν ο υδρότας σαν σταγόνες αίματος και λέει όφθη άγγελος από ουρανού ενισχύον αυτόν και ζητάει την παρηγοριά της παρουσίας των μαθητών του. Ο πόνος είναι πολύ πιο ισχυρός από την ειδονή. Ασύγκριτα πιο ισχυρός. Άρα εγκράτη από τη μια υπομονή και ελπίδα στο Θεό από την άλλη. Λέω Χρυσόστομος για τον Ιώβ. Γιατί λέει ο Ιώβ έγινε μεγάλος? Όχι για το πώς έζησε πριν από την αρρώστια του και το θάνατο των παιδιών του, αλλά για το πώς έζησε μετά από αυτά. Αναδείχθηκε μεγάλος μέσα από την υπομονή και την δοξολογία του Θεού την ώρα του πόνου. Ο οποίος καθαρίζει έτσι πλήρως όλη αυτή τη φύλλα αυτή και ηλόφρονα έτσι γνώμη και αυτό το φρόνημα του ανθρώπου, έτσι για να μπορεί να γίνει θεοειδής κλπ. Ναι. Θυμήστε μου το όνομά σας. Παύλος, ναι. Είναι καλή η γνωμή. Δηλαδή, μήπως και που θα ξεκουραστώ, είμαι κουρασμένος και θα ξεκουραστώ ή που θα φάω κάτι που θα μ' αρέσει, θα αρχίσω να νιώθω ενοχικά για αυτό το πράγμα. Γιατί, επίσης ένα άλλο ερώτημα, γιατί απαραίτητα να συνδέεται η γνωμή με την οδύνη, όπως ας πούμε το παράδειγμα με το θαλασσινό νερό. Υπάρχουν ειδονές ο άνθρωπος δεν τις συνδέει με το Θεό απαραίτητα και είναι πολύ καλές και δεν οδηγούν στο θάνατο. Η ειδονή της τέχνης, της επιστήμης, τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή μπορεί να το θεοποιήσει αυτό το πράγμα, να χάσει την ζωή με αυτή την έννοια. Αλλά μπορεί να περνάει πολύ καλά χωρίς να έχει κανένα πόνο και να το χαίρεται αυτό το πράγμα ή κάποιος που χαίρεται το επάγγελμά του. Γιατί δηλαδή να έχουμε μονοσήμαντο ότι α, χάρηκες, ειδονίστηκες, άρα δάθηκε η τιμωρία. Υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν οδύνη. Επίσης, γιατί να είναι μονοσήμαντο το άλλο. Δηλαδή, όποιος έχει οδύνη σημαίνει ότι θα έχει και ειδονή. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή αυτή που ζουν μέσα στην οδύνη και δεν έχουν ποτέ ειδονή. Είτε λόγω αρρώστιας, είτε λόγω πείνας, είτε λόγω ανέχειας, είτε για ποιο λόγο. Επομένως, ή που γεννήθηκαν έτσι. Όταν ένα παιδί γεννιέται με ει παραδείγματος χάρη, αφού δεν έχει κάποια. Μόνο δίνει αυτό το πράγμα και δεν έχει και κάποια ειδονή. Θα μου πω δηλαδή τι. Γιατί παντού να βλέπουμε το οποιοδήποτε. Ως και επίσης, και ένα άλλο να τελειώσω, ότι και στον χώρο της Εκκλησίας υποτίθεται ότι πολλοί κόσμοι που είναι μέσα στην Εκκλησία και ιερωμένοι και τα λοιπά, βλέπουμε πολύ ειδονή και εκεί μέσα, που υποτίθεται ότι ζουν σε σχέση με τον Θεό, αλλά ειδονίζονται από όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θα δουν μια ωραία γεωγραφία, θέλουμε την ωραία γεωγραφία στην Εκκλησία. Αυτό είναι ειδονή, δεν είναι ειδονή. Θα μπορούσε να είναι η γυμνή Εκκλησία, χωρίς τα γεωγραφία. Δηλαδή, κοιτάμε τις ειδονές τις σαρκικές, παραδείγματος χάρη, ενώ στην ουσία και εμείς ειδονιζόμαστε, αλλά με άλλα πράγματα. Μια ωραία ψαλμωδία. Θέλουμε όμως τον καλό του ψάλτη στην Εκκλησία. Ή ειδονιζόμαστε με την εξουσία. Θέλουμε, μας αρέσει αυτό το πράγμα και πολλές φορές ακολουθούν και αυτόν τον δρόμο για αυτούς τους λόγους πολύ. Ή φτιάχνουμε το δικό μας κύκλο, την κλίκα μας μέσα στην Εκκλησία και αν κάποιος δεν συμφωνεί με τις απόψεις μας, που δεν θα παίξουν. Κατά τα άλλα όμως είμαστε του Θεού. Επομένως υπάρχουν πολλές ειδονές και πολύ πολλές ειδονές που μπλέκονται μέσα και όπως υπάρχουν και ειδονές που είναι απαραίτητα του Θεού. Δηλαδή
Εγώ μέσα στο μυαλό μου σκέφτομαι ότι ακόμα και για το σεξ που έλεγε ο Άγιος Μάξιμος, δηλαδή το σύμπαν, το σεξ ο Θεός δεν το έβαλε στον άνθρωπο. Την ειδονή του σεξ ο Θεός δεν την έβαλε. Γιατί να το θεωρούμε ότι και καλά έγινε και αμαρτία, άρα θα υποφέρει μια ζωή εφόσον έκανε παιδί. Ή φαντάζομαι ο Άγιος Μάξιμος απαγορεύει να έχει και σεξουαλικές σχέσεις αν δεν οδηγεί σε παιδί προφανώς με αυτή τη λογική. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Ωραία. Ναι, όχι, συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Ναι, εδώ, χρειάζεται εδώ μια προσεκτική διάκριση ανάμεσα στην εφάμαρτη ειδονή και στη μη εφάμαρτη ειδονή, την οποία την έκανε σωσπιαστικά εγώ. Ναι, γιατί όντως υπάρχουν μη εφάμαρτες ειδονές. Έτσι. Επίσης υπάρχουν πνευματικές ειδονές. Που είναι όχι απλώς μη εφάμαρτες, αλλά είναι και καλές, είναι ας πούμε προϊόντα της και πριν την πτώση ο άνθρωπος, ας πούμε, ή στη βασιλεία των ουρανών θα ζει αυτή την ψυχική ειδονή και πνευματική ειδονή και πνευματική και ψυχική ευφροσύνη. Ναι, αλλά υπάρχουν σίγουρα και εφάμαρτες ειδονές και πολλές φορές αυτά τα δύο συμπλέκονται. Έτσι. Ας πούμε, ο Αυγουστίνος έχει πολύ ωραίες σελίδες. Οι παρατηρήσεις, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς έκταση παίρνουν, στις εξομολογήσεις του. Λέει, ας πούμε, όταν τρώω. Ναι, το να τρως δεν είναι κακό, προφανώς, έτσι. Αλλά λέει, πόσες φορές, ας πούμε, με παγιδεύει η καστριμαργία μου, πώς μπορώ να διακρίνω εάν τρώω αυτό που έχω ανάγκη ή αν τρώω με έναν τρόπο φύλαυτο και εμπαθή. Δηλαδή, αυτή η πάλη του ανθρώπου. Πώς θα διακριθώ από αυτόν του οποίου Θεός είναι κοιλία, όπως λέει ο Παύλος, αυτού ο οποίος δεν τρώει για να ζει, αλλά ζει για να τρώει. Αυτό είναι μια συνεχής πάλι, γιατί η Εκκλησία βάζει την νηστεία, όχι επειδή το να τρως είναι κακό, αλλά επειδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τροφή στη ζωή μας, πολλές φορές μας καθυλώνει σε ένα επίπεδο χαμηλό, μέσα από το οποίο αναζητούμε να παρηγορήσουμε την ψυχή μας με το φαγητό. Έτσι. Αναζητούμε να παρηγορήσουμε την ψυχή μας και λέει ο Παύλος πάλι, «Χάρη τη βεβαιούστε την καρδία, ου βρώμαση, εμείς ου κοφελήθησαν οι περιπατήσαντες». Προσπαθούμε να βεβαιώσουμε την καρδιά μας τρώγοντας. Έτσι. Και όχι μέσα από τη χάρη του Θεού. Προφανώς, ξαναλέω, το να τρως δεν είναι κακό. Το να πιεις το ποτήρι νερό που πια δεν είναι το κακό. Το να κοιμηθείς, δεν πρέπει να κοιμηθείς. Όταν κοιμάσαι, επειδή αυτό ξεκουράζει το σώμα, προξενεί μια ειδονή, έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι κακό, έτσι. Αλλά πώς αυτό το πράγμα συμπλέκεται με τη φιλαυτία μας, συμπλέκεται με τη λησμοσύνη του Θεού, μολύνεται από τον εγωισμό μας. Χάριν αυτού γινόμαστε εχθροί του άλλου ανθρώπου. Έτσι, εκεί χρειάζεται η λεπτή. Ούτε από την άλλη μεριά θα φτάσουμε, η διάκριση και προσοχή, ούτε από την άλλη μεριά θα φτάσουμε βέβαια σε μια ειδωλοποίηση του πόνου. Ο πόνος από μόνος του δεν είναι κάτι καλό, εννοείται αυτό, έτσι. Ο άνθρωπος δεν φτιάχτηκε για να πονάει, έτσι. Ούτε ο θάνατος είναι καλός. Ο θάνατος είναι κακός, δεν θέλει συζήτηση καμία, έτσι. Αλλά ο Χριστός, ο Θεός, μέσα στο μεγαλείο της πρόνοιάς του κτλ. Χρησιμοποιεί το κακό προς υπηρεσία του αγαθού. Αυτό το βλέπουμε στο Σταυρό. Το μεγαλύτερο έγκλημα της ιστορίας είναι η Σταύρος του Χριστού. Λοιπόν, και μέσα από αυτό ο Θεός σώζει τον κόσμο. Χρησιμοποιεί το μέγιστο κακό για να προξενήσει το μέγιστο αγαθό. Δεν το προξενεί το μέγιστο κακό ο Θεός. Εμείς το προξενούμε. Εμείς σταυρώσαμε τον Χριστό. Δεν σταύρωσε ο Θεός. Εμείς το σταυρώσαμε. Οι άνθρωποι. Αλλά ο Χριστός, ο Θεός το παίρνει αυτό το πράγμα και το κάνει αφορμή του μέγιστου αγαθού, που είναι η Ανάσταση και η αιώνια ζωή. Επομένως, ο πόνος στη δική μας ζωή, είτε ο εκούσιος μέσα από την άσκηση, είτε ο ακούσιος τον οποίο υπομένουμε εν ελπίδη, μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά πώς να μας θυμίσει ότι το απόλυτο δεν είναι αυτή η ζωή, είναι η αιώνια ζωή. Όχι ότι αυτή τη ζωή δεν έχει αξία, έχει αξία, αλλά δεν έχει απόλυτη αξία. Ούτε αυτός ο κόσμος έχει απόλυτη αξία. Έχει αξία και αυτός ο κόσμος είναι δημιουργήμα του Θεού, δεν είμαστε μανιχαϊστές.
αλλά δεν έχει απόλυτη αξία. Πότε θεωρούμε ότι έχει απόλυτη αξία? Όταν τον κάνουμε είδωλο. Δηλαδή όταν ξεχνάμε τον Θεό. Τότε χάνει και αυτή την αξία που έχει. Όταν όμως η αξία του ενταχθεί μέσα στη σχέση μας με τον Θεό, τότε πραγματικά ο κόσμος βρίσκει την αξία του. Τότε πραγματικά η ζωή αυτή βρίσκει την αξία της. Τότε πραγματικά οι ειδονές βρίσκουν την αξία τους και φρένουν την ψυχή. Ακόμα και αυτές οι ειδονές που πολύ ωραία είπατε, το να χαίρεται κανείς το επάγγελμά του, το να χαίρεται τον ψάλτη, τις αγιογραφίες. Η Ορθόδοξη παράδοση δεν ήταν ποτέ πουριτανιστική, δηλαδή εικονοκλαστική, να το πω έτσι. Αντιθέτως, υπέρ της ομορφιάς, μιας ομορφιάς όμως που θα είναι σε θετική σχέση με τον Θεό, όχι μιας ομορφιάς που θα είναι σε αρνητική σχέση με τον Θεό, γιατί δεν υπάρχει στην πραγματικότητα τέτοια ομορφιά. Έτσι. Είναι υπέρ της ομορφιάς της αγιογραφίας, αλλά δεν είναι υπέρ της ομορφιάς της πορνογραφίας που υποβαθμίζει τον άνθρωπο. Πώς να το κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, μιας ομορφιάς η οποία διασώζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, διασώζει τη σχέση αγάπης με τους άλλους ανθρώπους, διασώζει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, θέλουμε μια τέτοια ομορφιά. Αλλά άλλου είδους ομορφιές, σε εισαγωγικά, άλλου είδους ειδονές, αυτές, ναι, μας προξενούν οδύνη. Μας προξενούν οδύνη. Προξενούν πόνο. Και ο άνθρωπος ψάχνει να βρει την ευτυχία εκεί. Δεν υπάρχει όμως. Και τότε μοιάζει με τον άνθρωπο που πίνει το θαλασσινό νερό για να ξεδιψάσει, αλλά στην πραγματικότητα διψάει περισσότερο. Αν όμως θυμηθεί ότι υπάρχει και το νερό της χάριτος, τότε νερό θα πιει καλύτερης ποιότητας, θα ευχαριστηθεί περισσότερο. Έτσι. Και θα έχει αυτό το νερό. Το αλλόμενο η ζωή είναι όνειρο. Που όποιος το πει δεν ξαναδιψάει ποτέ. Έτσι πολύ ο Χριστός της Σαμαρίτιδα. Καταλαβαίνετε νομίζω τι λέω. Όχι, δεν σας έπεισα. Το φλέγον σου είναι και μαζί μας. Το φλέγον ποιο είναι, το τελευταίο? Αυτό είναι το τελευταίο. Ναι. Κοιτάξτε. Είναι τόσα πολλά που είπα. Γιατί έφτιαν πολλά θέματα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κοιτάξτε, ως προς τη σεξουαλικότητα θα σας πω, πιστεύω στην πατερική παράδοση υπάρχουν δύο ρεύματα. Μάλλον να πω το εξής. Εκτός της πατερικής παραδόσεως είναι το ρεύμα το μανιχαϊστικό που πιστεύει ότι. Πιστεύει ότι η ύλη είναι κάτι κακό, ο κόσμος είναι κάτι κακό. Αυτό πανάγεται και στον Πλάτωνα και στον Νεοπλατωνισμό, εν πωλής, έτσι. Και η σωτηρία του ανθρώπου έγκυται στο να απαλλαγεί από την ύλη. Η ύλη λοιπόν είναι δημιούργημα ενός κακού θεού. Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε καν. Τώρα, μέσα στην πατερική παράδοση, όσον αφορά τη λειτουργία της σεξουαλικότητας, υπάρχουν δύο σχολές. Η πρώτη σχολή λέει ότι η σεξουαλικότητα είναι προϊόν της πτώσης του ανθρώπου. Είναι προϊόν της πτώσης, έτσι. Πρέπει να συνδέεται πάντα και απόλυτα με την τεκνογνωμία. Αν μπορεί κανείς να τα αποφύγει με το να γίνει ασκητής, ναι, πρέπει να το κάνει, έτσι. Και τα καλά της σεξουαλικότητας έχουν περισσότερο αρνητικές λειτουργίες, δηλαδή να αποφύγει κανείς την πορνεία, ξέρω εγώ να... Ωραία, αυτή είναι η μία σχολή. Ο Μάξιμος ανήκει περισσότερο εδώ, ο Μάξιμος. Υπάρχει όμως και μια άλλη σχολή. Ναι, εδώ είναι φυσικά ο Γρηγόριος Νήσις και άλλοι πατέρες που τον ακολουθούν. Ναι. Υπάρχει και μια άλλη σχολή, την οποία εκπροσωπούν η Παλαιά Διαθήκη, πιστεύω, η Γένεση. Διότι ο Θεός λέει στους ανθρώπους, αυξάνεστε και πληθύνεστε, άντρας και γυναίκα, έτσι. Δεν φτιάχνει δύο άντρες ή δύο γυναίκες, άντρα και γυναίκα, έτσι. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και το λέει πριν την πτώση. Έτσι. Δεν το λέει μετά την πτώση, το λέει πριν την πτώση. Λοιπόν, και υπάρχει ο Ειρηναίος και ο Αυγουστίνος. Ένας ανατολικός και ένας δυτικός πατέρας. Βάζω τον Ειρηναίο στους ανατολικούς. Οι οποίοι τι λένε, λένε ότι η σεξουαλικότητα λειτουργεί αλλιώς προπτωτικά και αλλιώς μεταπτωτικά. Όπως η τροφή. Τροφή υπήρχε και προπτωτικά και μεταπτωτικά. Προπτωτικά όμως λειτουργεί αλλιώς. Δεν λειτουργεί εμπαθώς, ενειδώνος με την έννοια, είναι ευχάριστη, αλλά όχι ενειδώνος με την έννοια της εμπαθούς ειδόνης. Λειτουργεί με άλλο τρόπο. Δηλαδή, μετά την πτώση, όλες μας οι λειτουργίες είναι τραυματισμένες από την αμαρτία. Όλες μας οι λειτουργίες. Ό,τι κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι είναι 100% εφάμαρτο. Όχι.
Μπορεί να είναι καλό στη ρίζα του. Αλλά είναι τραυματισμένο από την αμαρτία. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σεξουαλικότητα. Έτσι. Όχι λοιπόν ότι η σεξουαλικότητα είναι καθ' αυτήν κακή. Συγκεκριμένα, ας πούμε, ο Ειρηναίος λέει ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν συνευρέθηκαν πρώτης πτώσεως, γιατί ακόμα δεν είχαν φτάσει σε όριμη ηλικία. Δεν λέει γιατί είναι κάτι κακό και ασύμβατο με τη ζωή κοντά στο Θεό. Ο Δε Αυγουστίνος λέει ότι το πρόβλημα της σεξουαλικότητας μετά την πτώση, που δεν θα υπήρχε πρώτης πτώσεως, είναι η λαγνία. Η λαγνία, η οποία είναι μία, ας πούμε, ένα είδος εμπάθειας που, ας πούμε, υποβαθμίζει τη λειτουργία της σεξουαλικότητας. Λαγνία δεν έχει να κάνει με το ότι η σεξουαλικότητα είναι ευχάριστη, δεν είναι αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι μια εμπαθής κατάσταση που τη μολύνει, όπως είναι, ξέρω εγώ, η γαστριμαριά στο φαγητό, έτσι. Δεν νομίζω μπορούμε να τα ορίσουμε περισσότερο, αλλά καταλαβαίνετε το βασικό που θέλω να πω. Και αυτό έχει να κάνει ότι η σεξουαλικότητα, όπως και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση του ανθρώπου, μετά την πτώση λειτουργεί εν μέρη εφάμαρτα, γιατί είναι τραυματισμένος ο άνθρωπος από την αμαρτία. Και όλες τις εκδηλώσεις, ή σχεδόν όλες τις εκδηλώσεις, φέρουν αυτό το βάρος. Φέρουν αυτό το βάρος, έτσι. Όταν μάλιστα το απολυτοποιήσει κανείς αυτό και το θεοποιήσει και υποταχθεί πλήρως αυτό, ξεχνώντας το Θεό, τότε αυτή η εφάμαρτη διάσταση της συντονής, έτσι, γιγαντώνεται και παγιδεύει πλήρως τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην καταστροφή. Τι λέει? Είμαι εσείς, πείτε μου. Εσείς πείτε μου. Ο Απόστολος Παύλος. Δεν θυμάμαι να παίρνει κάπου ξεκάθαρη θέση πάνω σε αυτό το ερώτημα. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι σχετικό. Εσείς θυμάστε κάτι σχετικό που σας προβληματίζει? Εγώ, κοιτάξτε, τώρα δεν είναι το συγκεκριμένο εδώ το θέμα. Πάλι εγώ έχω την αίσθηση που δημιουργείται γενικά για αυτό το θέμα της σεξουαλικότητας. Την έννοια ότι είναι τραυματισμένοι οι ανθρώπινοι ψυχοί. Έχουμε ένα ενοχικό σύνδρομο απέναντι σε αυτό το θέμα ή δημιουργούμε στους ανθρώπους ένα ενοχικό σύνδρομο. Η σεξουαλικότητα και οι ιερείς την έχουν τη σεξουαλικότητα και κάνουν τα γεμιστήρια. Άμα ήταν έστω και 1% εφάματο. Ναι, ναι, όντας έγγαμος ιερέας, συμφωνώ. Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς. Επομένως, δηλαδή, λέμε κάποια πράγματα γενικά, αλλά μερικές φορές τα δούμε στην πράξη τι σημαίνουν. Πολλές φορές γράφονται από ασκητές που δεν έχουν εμπειρία της σεξουαλικής πράξης. Ναι, ναι. Ναι, προφανώς. Εγώ σας είπα, συντάσσομαι με τον Ειρηναίο και τον Αυγουστίνο, προφανώς. Απόστολος Παύλος λέει, που με ρωτήσατε, ναι. Ναι. Παύλος λέει, το παρομοιάζει τη σχέση της Εκκλησίας με τον Χριστό. Ναι, ναι, προφανώς, την προσεφεσίου. Ναι, η προσεφεσίου είναι δευτεροπαύλια βέβαια, αλλά δεν έχει τόση σημασία ίσως. Ναι. Σύμφωνοι. Η αποφυγή της πορνείας, όχι ναι. Για παιδιά. Ναι, ναι. Να πούμε κάτι άλλο. Λέει ο Παύλος μου κάπου ξεκάθαρα ότι αν μπορείς να μείνεις σαν μοναχός, έτσι. Ναι, ναι. Χωρίς σχέση, χωρίς τίποτα. Ναι, στην πρώτη προς Κορινθίους. Δεν πάμε λέει τους έγκαμπους και όλα, έτσι. Μην όπως είσαι. Ναι. Αν μπορείς. Εσύ, Βασίλη, αυτό έχεις ακολουθήσει. Οπότε είσαι μακάριος. Σύμφωνοι όλα αυτά, ναι. Αλλά μην ξεχνάμε και το άλλο. Και θα κλείσω με αυτό γιατί έχω αργήσει, πρέπει να είχα φύγει ήδη. Συγγνώμη, γιατί έχω μια υποχρέωση στο ναό. Μην ξεχνάμε όμως και το άλλο. Πόσο μεγάλο κομμάτι του κακού που υπάρχει στον κόσμο οφείλεται σε σεξουαλικότητα. Στην κακή χρήση. Στην κακή χρήση, ναι. Λοιπόν, η πορνεία, η πορνογραφία, παιδεραστία, ομοφιλοφιλία, ένα απίστευτο όριο εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο, χάρη του σεξ, ναι, προφανώς της κακής χρήσης του, ναι, προφανώς. Αλλά μην το ξεχνάμε και αυτό, έτσι. Και νομίζω, ναι, φυσικά η σεξουαλικότητα μπορεί να λειτουργήσει με ένα πολύ ωραίο τρόπο, και όπως ωραία είπατε, η Εκκλησία έχει εγκάμους ιερείς, εγκάμους επισκόπους. Εγώ προσωπικά είμαι κατά του αγάμου των επισκόπων, έτσι. Λοιπόν, φυσικά δεν είναι ασύμβατη με την πνευματική ζωή καθόλου. Αλλά ξαναλέω,
Όταν έχεις ένα δέντρο το οποίο δεν είναι πλήρως υγιές, δεν θα είναι και η καρπή του ποτέ πλήρως υγιής. Είμαστε όλοι μας τραυματισμένοι από την αμαρτία. Και στην προσευχή μας δεν αμαρτάνουμε. Υπάρχει ωραίο πράγμα την προσευχή. Δεν αμαρτάνουμε στην προσευχή μας. Ό,τι και να κάνουμε, λιγότερο ή περισσότερο, μολύνεται από την αμαρτία. Μέσα από εκεί, μέσα από αυτό λοιπόν το πρίσμα θα πρέπει να το δούμε, έτσι. Οπότε, αυτή η πάλη ανάμεσα στην καλώς ενωμένη ειδονή και καλώς ενωμένη απόλαυση της ζωής εν Χριστώ και στην καλλιέργεια της ειδονής με την εφάμαρτη εννοιά της, είναι κάτι που ο άνθρωπος διαρκώς έτσι πρέπει να το παλεύει και να το ψάχνει. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να σταματήσω εδώ γιατί ο χρόνος μου τελείωσε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και για την υπομονή σας.